Καλησπέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών της Αλογής, του Σωματείου Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Νομού Κυκλάδων, νιώθοντας ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή, σας καλωσορίζω και στην απόψινή μας εκδήλωση. Εχθές το βράδυ ζήσαμε μια υπέροχη βραδιά, μια υπέροχη μουσική βραδιά, κάτω από τα αστέρια, στον υπέροχο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρούσων, στα Χρούσα μας, εδώ στη Σύρο. Σε μια εκδήλωση γεμάτη από μουσική, από ήχους και τραγούδια, από την υπέροχη ορχήστρα μας, μοιραστήκαμε συναισθήματα αγάπης, συναισθήματα ανθρωπιάς και συναισθήματα ψυχικής εφορίας. Εάν προσπαθήσουμε νοερά να διασυνδέσουμε τη χθεσινή εκδήλωση με την απόψινή, εκτιμούμε πως ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος θα ήταν να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τον ήχο των αστεριών. Και θα το προσπαθήσουμε απόψε, έχοντας τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια, την Dr. Φιόρη Αναστασία Μεταλλινού, αστροφυσικό και υπεύθυνη του Κέντρου Επισκεπτών Θησίου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παρουσίαση και ομιλία που συνδέει την επιστήμη με την εκπαίδευση, την τέχνη και τη φιλοσοφία και τις αναδεικνύει ως μέσο εκπαίδευσης και επικοινωνίας της αστρονομίας και της διαστημικής φυσικής σε άτομα με προβλήματα όρασης, σε παιδιά και σε αμαία. Προτού παρακολουθήσουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτή, θα σας παρακαλούσα να μας επιτρέψετε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες πολύτιμες στιγμές αρρωγής. Στο πασίγνωστο παραμύθι με τίτλο «Ο μικρός πρίγκιπας», που γράφτηκε στα γαλλικά του περασμένου αιώνα και είναι σίγουρα το πιο αγαπημένο και πιο μεταφρασμένο παραμύθι στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, η Αλεπού λέει στον πρίγκιπα: «Να το μυστικό μου, είναι πολύ απλό. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καθαρά. Την ουσία τα μάτια δεν την βλέπουν». Η αρρωγή, το Σωματείο Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Νομού Κυκλάδων, έχει υιοθετήσει ως φιλοσοφία στον πυρήνα των δράσεων και του έργου της αυτή ακριβώς τη φράση με το βαθύ και ουσιαστικό συμβολισμό που τη χαρακτηρίζει. Διότι αν η καρδιά, που είναι η πηγή της αγάπης, είχε μάτια, είναι σίγουρο πως τα μάτια αυτά θα έβλεπαν μόνο με καλοσύνη, με ενσυναίσθηση, με αγάπη, με αλληλεγγύη και με ανθρωπιά. Η επιλογή σας να είσαστε απόψε κοντά μας είναι μεταξύ άλλων και επιλογή στήριξης της αρρωγής, των στόχων της, των μελών της και του έργου της. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ όλους σας από καρδιάς. Έχει φτάσει όμως η στιγμή, ελπίζοντας να μην σας έχουμε κουράσει άθελά μας με την εισαγωγή που προηγήθηκε, να προσφέρουμε βήμα και λόγο στην ίδια την αρρωγή. Για το λόγο αυτό, θα πλησιάσω την αγαπητή και αγαπημένη μας πρόεδρο, νεοεκλεγήσα πρόεδρο της αρρωγής, κυρία Άννα Μαρία Φωσκόλου, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί θέλει να ενώσει τα νησιά, να τα κάνει φιλικά προς εμάς και να είμαστε στη θέση να τα επισκεφτούμε με ασφάλεια. Και για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει κοντά μας φίλοι από όλη την Ελλάδα για να ζήσουμε κάποιες εμπειρίες και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση η Σύρος, προς τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, να είναι φιλόξενα προς εμάς και να μπορέσουμε να χαρούμε την έγκλη, τη φιλοξενία και όλα αυτά που προσφέρουν τα όμορφα νησιά μας. Σήμερα η κυρία Φιόρη Μεταλλινού θα μας δώσει την ευκαιρία να αγγίξουμε τον ουρανό, να τον ακούσουμε, να τον αισθανθούμε, γιατί ο ουρανός για μας είναι πολύ μακριά, είναι ίσως τη φαντασία μας η σχηματισμή των αστεριών και νομίζω ότι όλοι μας έχουμε την
την ανάγκη να νιώσουν όπως είναι αυτά τα αστέρια και από ό,τι μας είπε ότι έχει ήχο το διάστημα τελικά. Και ο ήχος για μας είναι το στοιχείο αναφοράς, το σημείο αναφοράς για να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όπως ενώσαμε την Ελλάδα έχοντας ανθρώπους από όλα τα σημεία της επικράτειας, έτσι θέλουμε να ενώσουμε και τα νησιά μας και να γίνει η διαρρογή το σημείο αναφοράς και να δώσουμε όλη την ελπίδα ότι τελικά όταν άνθρωποι ενώνονται και οι δυνάμεις ενώνονται άνθρωποι. Άνθρωποι, σκέψεις, ενέργεια, καλή διάθεση και τα πάντα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και να φτάσουμε στο διάστημα και ακόμα και εκεί πέρα. Σε όλη την Ελλάδα και στις Κυκλάδες μας. Είμαστε ανοιχτοί να έρχεται κοντά μας, να γίνετε αρρωγά μέλη, να γίνετε εθελοντές συνοδείου όπως έχουμε φέρει από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, να έχουμε ντόπιους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μας, να ξέρουμε ότι όταν θέλουμε να ευχηθούμε τη Σύρο θα είναι άνθρωποι εδώ, Συριανοί, να μας βοηθήσουν, να μας στηρίξουν και να δώσουμε το παράδειγμα και στα άλλα νησιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, που είναι ο απομηχανίστεος της αρρωγής, γιατί έκανε εμφάνιση το τελευταίο μήνα, μας έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Να περάσουμε όλα. Απομηχανίστεος φυσικά είναι υπερβολή. Πάντως, Άννα Μαρία, μπορώ να σου πω ότι η εμφάνιση που έκανα δεν είναι guest. Εύχομαι να έχει διάρκεια. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι κοντά μας είναι βεβαίως και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που πολύ πρόσφατα εξελέγει από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου του 2021. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Ξαντάκη, το θερμό χειροκρότημα θα είναι ο κύριος Έλεμπης Πρίτεζης. Και δεν είναι κοντά μας απόψε, αλλά αξίζουν το χειροκρότημά μας οι δύο κύριοι, ο κύριος Λευτέρης Δεναξάς και ο κύριος Νίκος Μπαχαλίδης. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα με ιδιαίτερη χαρά να προσέλθει για ένα σύντομο χαιρετισμό η κυρία Αγγελική Πρίτεζη, εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής μέρημνας εκ μέρους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που απόψε εκπροσωπεί τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Νίκο Καβάρη. Παρακαλώ, κύριε Πρίτεζη. Κύριε Πρόεδρος, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά και συγκίνηση, βρίσκομαι εκ μέρους του Δήμου μας μπροστά σας, να μ' ακούσετε και να νιώσετε με εσείς, με την ψυχή, τα μάτια της ψυχής και της καρδιάς σας. Από την πρώτη φορά που συμμετείχαμε σαν Δήμος στο Πανκυκλαδικό Συνέδριο που διοργάνωσε η κυρία Πρόεδρος, μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά να σας νιώθουμε και ιδιαίτερη χαρά που επισκεφτήκατε το νησί μας που έχει βραβευθεί τελευταία σαν προσβάσιμος τουρισμός. Θα σας περιμένουμε και του χρόνου που θα έχουν μπει οι οδηγοί για τη θάλασσα, οι οπτικές ίνες οδηγοί για να μπορέσετε να κολυμπήσετε άνετα μόνοι σας στις παραλίες μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συλλόγου θα τοποθετηθούν. Χαιρόμαστε ειλικρινά και θέλω να καταλάβω τα αποτρόμια της ψυχής μου τη χαρά μας, που έχουμε ανθρώπους που περπατάνε στην πόλη μας με το άσπρο του μπαστούνι και ας βρίσκουν εμπόδια, σας ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε με μη λίγη κοινωνική παιδεία να το διορθώσουμε. Συγγνώμη που συναντάτε εμπόδια στον οδηγό, στη διάβαση που πρέπει να περπατάτε μόνο εσείς. Θα το διορθώσουμε, θα το φτιάξουμε. Σας θέλουμε μέσα στην πόλη μας, μέσα στο νησί μας, να κολυμπάτε, να κάνετε κοπρίχες καταδύσεις, να κάνετε τα πάντα και να συμβάλλετε εσείς ειδικά για μια κοινωνία που όλοι είναι ίσοι βάσει τις ικανότητές τους.
Συγχαρητήρια για ό,τι κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Λίγο ακόμη θα παρακαλούσα για την προσοχή σας, γιατί είναι πολύ σημαντική στιγμή που νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, αλλά ευχαριστήσουμε και για τη συνεργασία κάποιους πολύτιμους συνοδοιπόρους μας. Είναι απόψε κοντά μας επίσης η κυρία Ειρήνη Δράκου, εκ μέρους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα παιδείας. Μας τιμήσατε και εχθές με την παρουσία σας, κυρία Δράκου, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το σύντομο χαιρετισμό που απευθύνατε. Χαρά μας να είσαστε συνοδοιπόρους μας και γνωρίζω ότι είσαστε και ενεργό μέλος ούτως ή άλλως της αρρωγής. Από την πρώτη στιγμή. Βεβαίως. Και νομίζω το παράδειγμα το δικό σας δείχνει ότι η παρουσία ενός ατόμου λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να προσελκύσει και άλλες παρουσίες στην ανθρώπινη μας. Είμαστε πολύ ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Και μακάρι να πολλαπλασιαζόμαστε, να γινόμαστε ακόμη περισσότεροι. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι η σημερινή εκδήλωση, όπως επίσης και η χθεσινή, πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την πολύ σημαντική υποστήριξη που μας προσέφερε. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιώργο Λεονταρίτη για το προσωπικό ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει προς την αρρωγή. Το πράξαμε χθες, θα το πράξουμε και απόψε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και τις κυρίες Μαρία Ζωίδου και Μάγδα Μάρη, τις συνεργάτηδες της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Διαβίου Μάθησης Νοτίου Αιγαίου, για την καλοπροαίρετη διάθεση συνεργασίας που δείξατε και αυτή τη φορά. Κυρία Ζωήδη, είναι απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ζωήδη. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Σύρου Ερμούπολης στο σύνολό του, βεβαίως με προεξέχοντα τον αξιότιμο δήμαρχό μας, τον κύριο Λιβαδάρα, για τη στήριξη που προσφέρουν στην αρρωγή, παραχωρώντας δωρεάν το χώρο που στεγάζεται το γραφείο της αρρωγής, σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης, Πελοποννήσου 2, για όλους όσους ενδιαφέρονται να μας επισκεφθούν και να γνωρίσετε από κοντά ακόμη καλύτερα το έργο μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Λίκη Λονταρίτη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου για τη συνεργασία που διατηρούμε. Για την απόψινή φιλοξενία στην αίθουσα, θα ευχαριστήσουμε τη Διεύθυνση Σχολικής Εκπαίδευσης. Οφείλω, εκπροσωπώντας την αρρωγή και σε επίπεδο φιλοξενίας, να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον κλιματισμό, διότι η αίθουσα αυτή δεν λειτουργήσε ποτέ, καθότι παραδόθηκε μεν, αλλά λόγω της πανδημίας και των εξαιρετικά ιδιαίτερων συνθηκών και προϋπογραφών χρήσης, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον κλιματισμό, πέσαμε και σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ευχάριστη πολύ η κατάσταση που αντιμετωπίζετε, αλλά παρακαλούμε για την κατανόηση εκ μέρους σας. Σας ευχαριστώ. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς και υποστηρικτές των εκδηλώσεων μας, την εταιρεία Onyx Shipyards Νεόριο, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κύριο Πάνο Ξενοκώστα, τον διευθυντή των ναυπηγείων Νεορίου κύριο Βασίλη Σαββίδη, όπως επίσης και τους δύο συνεργάτες από το γραφείο του κυρίου Προέδρου, την κυρία Ελένη Βαΐου Σερελέα και τον κύριο Μιχάλη Τρίβα. Μας προσέφεραν πολύτιμη υποστήριξη και τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την Τυποκυκλαδική, τον Διευθυντή της Τυποκυκλαδικής, κ. Γιώργο Πακόβιο, ο οποίος είναι και εφημεδότης, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι εξημών, και εκδότης της εφημερίδας Κοινή Γνώμη, για την προσφορά που μας έκανε σε όλη την προετοιμασία που χρειάστηκε η αφίσα μας και ο εικαστικός σχεδιασμός μας. Θα εισηγηθώ να έχουμε ένα πόντιουμ εδώ την επόμενη φορά στην εκδήλωση. Τον κύριο Σπύρο Σουνέλο επίσης θα ευχαριστήσουμε, τον αγαπητό Σπύρο και τη Frances Catering που έχει φροντίσει για ένα κέρασμα απόψε στην εκδήλωσή μας. Αλλά και για το προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε ο κύριος Σουνέλος προκειμένου να υποστηρίξει την αρρωγή με όποιο τρόπο μπορούσε το διάστημα όλο αυτό που χρειαστήκαμε κάθε βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουνέλο.
Επίσης, ιδιαίτερη ευχαριστήρια αναφορά επιθυμούμε να απευθύνουμε προς όλους τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που με τη συνεργασία τους ενδυναμώνουν καθοριστικά την ισχύ και τη δυναμική του κοινωνικού μηνύματος που με αγάπη, με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης επιθυμεί και προσπαθεί να εκπέμπει η αλλογή μέσα από κάθε δράση και ενέργεια του πολυεπίπεδου έργου της. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά τις εφημερίδες Κοινή Γνώμη, τον κύριο Βακόντια ασφαλώς ως εκδότη, τη διευθύντρια κυρία Τέκα Βαγλάμη, όπως επίσης και τη δημοσιογράφου κυρία Ευαγγελία Κορνέου, που επιμελήθηκαν εξαιρετικά το δημοσίευμα που αφορούσε στην απόψινή βραδιά. Να ευχαριστήσουμε επίσης το Λόγο των Κυκλάδων, την εφημερίδα Λόγος των Κυκλάδων και τους εκδότες κυρία Λίτσα Χαραλάμπους και κύριο Γιάννη Ρουσουνέλο, όπως επίσης και τον δημοσιογράφο κύριο Θεοδόση Δανάμπαση για την συνέντευξη που πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε, τη συνέντευξη της πρόεδρου μας, κυρία Άννας Μαρίας Ζωκόλου, που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας. Οι ιστοσελίδες Σύρος Today, Κυκλάδες 24, Σύρος Press, Λογότυπος.gr, Κοινή Γνώμη.gr και Σύρος Ατζέντα μας προσέφεραν την πολύτιμη συνεργασία τους, όπως το ίδιο έπραξαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Αιγαίο FM και Έπνευση 107. Παράληψή μου χθεσινή να ευχαριστήσω τον φωτογράφο που κάλυψε τη χθεσινή βραδιά, τον κύριο Βενέδικτο Βουτσίνο. Μπένι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά ζητώ συγγνώμη που παρέλειψα να σε ευχαριστήσω εχθές. Το κάνω εις διπλούν απόψε. Όπως επίσης και τον κύριο Σταύρο Μαυράκη που είναι κοντά μας απόψε και καλύπτει φωτογραφικά την εκδήλωση. Καλωσύνη σας. Σας θεωρούμε εν δυνάμει αρρωγά μέλη και εκτιμούμε πραγματικά πάρα πολύ αυτό που προσφέρετε στην αλλογή. Προτού ολοκληρώσω και πιστέψτε με, ολοκληρώνω τις ευχαριστίες σύντομα, αλλά όσο και πολλές ευχαριστίες έχουμε τόσο καλύτερα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά ενεργά αρρωγά μέλη. Αυτή είναι μια πολύ όμορφη πτυχή. Είναι κοντά μας απόψε η εξαιρετική μουσική μας, η μουσική, η ορχήστρα μας που εχθές μας έκανε να περάσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Ένα χειροκρότημα για την Καθολική Κιθαρενού, για τον Δημήτρη Κιθαρενό, για τον Αγίδιο Σβουράκη, τον Νεκτάριο Μεσταμπάκη και για τον Συγκιανό Μάχητο Ζιζά, που εχθές πλαισίωσε το μουσικό σχήμα και άφησε το δικό του πραγματικό αποτύπωμα στη μουσική βραδιά. Ήσασταν εξαιρετικοί και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την υπέροχη βραδιά που μας χαρίσατε χθες. Το γκρουπ των επισκεπτών που βρίσκεται κοντά μας αυτές τις μέρες, από την Παρασκευή, το συνοδεύουν, το υποστηρίζουν, το αγαπούν και το τιμούν 4 σπουδαίοι άνθρωποι. 4 εθελοντές συνοδοί. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση θα παρακαλούσα για το χειροκρότημά σας, διότι αυτοί οι άνθρωποι εθελοντικά συνοδεύουν το γκρουπ των επισκεπτών μας. Είναι η κυρία Βαλίκη Παρασκευαλίδου. Σε όλες τις δράσεις που κάνει η ίδια και η δραστήρια.
πλάσμα και αυτό. Μεταφέρω ότι το μήνυμα ότι στα ταξί, σε όλες τις Κυκλάδες, θα πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τους φίλους οδηγούς. Η κυρία Παγιστεργίου την ευχαριστήσαμε χτες, θα την ευχαριστήσουμε και σήμερα ιδιαιτέρως. Η κυρία Παγιστεργίου είναι ξεναγός, ενεργότατο μέλος της αλλογής, είναι σταθερός συνοδοιπόρος της αλλογής και προσφέρει πάντοτε τις πολύτιμες γνώσεις της, τον χρόνο της, τη συνεργασία της με αγάπη, με υπευθυνότητα και με ευγένεια. Πέγγι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο εξαιρετικός συνεργάτης, αργό μέλος και ο... Τώρα, Βαγγέλη, λίγο αμοντάριστα τα πλάνα. Θα μου επιτρέψετε να το πάω με τη σειρά. Ο κύριος Βαγγέλης Νομικός είναι αργό μέλος, ενεργότατο, υποστηρίζει πάντοτε τεχνικά τις εκδηλώσεις μας και είναι ο άνθρωπος που θα βρει τις λύσεις ακόμη και μέσα στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Χθες σε αποκάλεσα Σούπερμαν, απόψε μάλλον Spider-Man, γιατί είσαι και ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Όπως επίσης και τον Δημήτρη, τον φίλο και ενδυνάμει αργό μέλος αλλογής που έχεις προσκαλέσει να είναι κοντά μας και κοντά σου απόψε για να βοηθήσεις στη διαχείριση του ήχου και του φωτισμού που απαιτείται για την άρτια διεξαγωγή της βραδιάς. Τον κύριο Μιχάλη Γεδεών τον ευχαριστήσαμε και χθες, τον ευχαριστούμε και σήμερα όμως, διότι μας προσέφερε κάποια πολύ ιδιαίτερα μπρελόκ που κατασκεύασε για την αλλογή, για τους επισκέπτες μας. Τα μπρελόκ προσφέρθηκαν ήδη στους καλεσμένους μας την Παρασκευή το βράδυ, αλλά ένα ακόμα ευχαριστώ νομίζω το νιώθουμε και επιθυμούμε να το εκφράσουμε. Τα λουκούνια συγκουτρία επίσης για την ευγενική προσφορά λουκουνιών στο καλωσόρισμα του γκρουπ των επισκεπτών μας και για την αυριανή φιλοξενία που θα προσφέρουν κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης στη βιοτεχνία των λουκουμιών. Για το τέλος, αλλά όχι τελευταίο, αφήσαμε τον κύριο Βάμπη Κουλούρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος, αν είχε κλωνοποιηθεί, θεωρώ, ταπεινή μου άποψη, θα μου επιτρέψει να διατυπώσω, αλλά νομίζω θα συμπέσει με πολλών εξημών. Αν υπήρχε κλωνοποίηση και είχαμε πολλούς ανθρώπους σαν τον αγαπητό Μπάμπη, ο κόσμος μας θα ήταν σίγουρα πολύ πολύ καλύτερος. Μπάμπη, ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που στηρίζεις πάντοτε την αγωγή, αλλά και κάθε φορά που έχει ανάγκη από περαιτέρω προβολή και επικοινωνία των δράσεων και του έργου. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου εδώ νομίζω θα σας απαλλάξω την παρουσία μου. Θα προσκαλέσω την αγαπητή προσκεκλημένη ομιλήτρια, τη Δόκτωρ κυρία Φιόρη Μεταλινού, να προσέλθει για την παρουσίαση και την ενδιαφέρουσα ομιλία της. Καλή συνέχεια στην εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ξεκινώντας από την Αγνή, την Παρθαλίδου, την Άννα Μάρια που έχουν δημιουργηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία πριν βρεθούμε, την Πέτη της Τεγίου, την Άννα την Πρίντιζη, τον Βαγγέλη τον Νομικό για όλη τη βοήθεια και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά που είστε εδώ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο ήχος του διαστήματος. Πώς είναι ο ήχος στο διάστημα και υπάρχει ήχος στο διάστημα, θα το χρησιμοποιήσουμε, το χρησιμοποιήσω ουσιαστικά σαν μια αφορμή για να μιλήσουμε για αστρονομία. Ξέρω ότι κάποιοι ενδιαφέρεστε για την αστρονομία, κάποιοι ξέρω σίγουρα στο κοινό, και χαίρομαι που το κοινό έχει ανθρώπους, έχει και μέλλοντες φοιτητές, μέλλοντες αστρονόμους, υπάρχει σχολική σύμβουλος των Κυκλάδων, η κυρία Δέλγου μαζί μας, υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν χρησιμοποιήσει την ιδέα του ήχου του διαστήματος, ο Γιάννης Οδροσίδης και άλλοι ακόμα που δεν σας γνωρίζω και ελπίζω να γνωριστούμε και από κοντά.
Λοιπόν, οπότε το πρώτο μέρος θα σας κάνω αυτή την παρουσίαση για τον ήχο του διαστήματος. Επειδή τέλος πάντων ευθυνδίως και δεν θα βρίσκεται μαζί μας ο κ. Παλάμου που θα επιμελούνταν μια άλλη παρουσίαση με μέσα για τους τυφλούς για κάποια οικογενειακή τέλος πάντων υπόθεση, δεν καταφέρει δυστυχώς. Οπότε όποιος έχει όρεξη μετά, σκεφτήκαμε νωρίτερα με την Αγνή να ανεβούμε πάνω στην ταράτσα του σχολείου που έχει έτσι ανοιχτό χώρο και θα φυσάρει και όλα και να κάνουμε μια ουρανογραφία. Η ουρανογραφία είναι να παρατηρήσουμε, να μιλήσουμε για τους αστερισμούς που φαίνονται από τον καλοκαιρινό ουρανό και εδώ στη Σύρο που είναι πολύ σκοτεινός. Οπότε με αφορμή τους αστερισμούς να μιλήσουμε για τη σύνδεσή τους με τη μυθολογία. Όποιος θέλει να ρωτήσει, τι θέλει να πει ο νεαρός. Όχι, με χαρά, όποιος θέλει διακόπτη και τι θες να ξέρει. Μην ντρέψε ή κράτησέ το. Να το πεις και μετά, εντάξει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, οκ. Οπότε, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα ακουστικό ντοκουμέντο κατευθείαν. Το εξής. Ακούστε. Σύνθεση, να πάρει κάποιο αυτού του ήχου και να του χρησιμοποιήσει σαν ένα μέρο μια μουσική σύνθεση. Λοιπόν, το τι είναι αυτή η ήχη και πώ προκύπτουν, ξεκινάει και θα ξεκινήσω μιλώντα σα για τον ήλιο. Γιατί? Γιατί αυτή η ήχη συνδέονται με τον ήλιο, τα ηλιακά φαινόμενα, πόσο ο ήλιο επηρεάζει τη γη μα. Γιατί να ξεκινήσω από την αρχή, στο διάστημα ήχου δεν ακούμε. Δεν μπορεί κανεί να ακούσει τίποτα στο διάστημα. Γιατί για να ακουστεί ήχο, η φωνή μας που μιλάμε και επικοινωνούμε, χρειάζεται ένα μέσο διάδοσης, δηλαδή χρειάζεται τα ακουστικά κύματα να μεταδίδονται στον αέρα, στο νερό, σε ένα στερεότα που πρέπει να μεταδίδεται ο ήχος και να φτάσει στα αυτιά μας. Οπότε όταν είμαστε στο σχεδόν κενό που είναι το διάστημα και δεν υπάρχει ατμόσφαιρα, δεν υπάρχει αέρας, δεν μπορούμε να μιλάμε και να ακούγεται κάτι. Είναι πολύ σιωπηλό το διάστημα, είναι αλήθεια. Άρα δεν παράγονται ακουστικά κύματα. Παράγονται όμως ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα? Είναι ένα σήμα που παίρνει το τηλέφωνό μου. Το τηλεκοντρόλ που πατάει ένα κουμπάκι και παίρνει ένα σήμα και επικοινωνεί
με τον υπολογιστή και αλλάζει τη διαφάνεια, για παράδειγμα. Ή πατάω το κουμπί της τηλεόρασης και ξεκινάει να λειτουργεί η συσκευή. Τέτοια σήματα που δεν τα βλέπουμε με τα μάτια μας, ούτε τα ακούμε με τα αυτιά μας, καταλαβαίνουμε όμως τις συνέπειες και τις επιδράσεις τους, υπάρχουν στο σύμπαν παντού. Υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Τι κάνουμε όμως? Συλλέγοντας τέτοια σήματα, μπορούμε και τα μετατρέπουμε σε ήχο. Όπως ακριβώς κάνει ένα ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο τι κάνει? Έχει μια κεραία, παίρνει ένα σήμα, το κάνει ήχο και ακούμε μια πληροφορία από έναν άνθρωπο που μιλάει και είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη μας. Ή το αντίστροφο, μιλάω εγώ σε ένα μικρόφωνο, το μικρόφωνο παίρνει το ακουστικό σήμα, το ηχητικό κύμα που παράγει η φωνή μου και το μετατρέπει σε ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα, το οποίο το μεταδίδει και μ' ακούει, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου στην Κέρκυρα, για παράδειγμα. Οπότε αυτό το μηχανισμό χρησιμοποιούμε στην αστρονομία και σήματα που λαμβάνουμε από τον ουρανό, από το σύμπαν, από διάφορες περιοχές, τις μετατρέπουμε σε ήχο για να μπορέσουμε να ακούσουμε και να πάρουμε μια πληροφορία. Οπότε όταν λέμε ο ήχος του διαστήματος, το βάζουμε σε εισαγωγικά το ήχο. Τον ήχο, γιατί εμείς το κάνουμε ήχο για να μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε κάποια πράγματα με τα αυτιά μας. Θα ακούγαμε πάλι σε εισαγωγικά τους ήχους του διαστήματος, αν αντί για αυτιά, φανταστείτε πλάσματα που είχαν αντί για αυτιά κεραίες ραδιοφώνου. Αν είχαμε κεραίες αντί για αυτιά, θα πιάνουμε τέτοια σήματα συνέχεια, αυτά που ακούσαμε. Σαν να τζιτζιρίζουν, σαν να τιτιμίζουν, σαν να είναι ήχη από τη θάλασσα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά με τα όργανα που έχουμε τα αυτιά μας, αυτά τα σήματα δεν τα ακούμε. Τα μετατρέπουμε σε ήχο. Λοιπόν, οπότε αν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε τον ήλιο. Γιατί συνδέονται αυτά που ακούσαμε ήδη με ηλιακά φαινόμενα. Ο οποίος ήλιος ξέρουμε ότι είναι ένα αστέρι στον ουρανό. Όπου οι αστέρες τι είναι? Είναι αντικείμενα στον ουρανό που έχουν δικό τους φως, λάμπουν, παράγουν ενέργεια, ακτινοβολούν και ευτυχώς ο ήλιος μας είναι σε τέτοια θέση που η ηλιακή ακτινοβολία αναπτύσσει τη ζωή. Και ο ήλιος λοιπόν είναι ένα αστέρι, παράγει φως και το εκπέμπει στο διάστημα. Το εκπέμπει μέχρι τη γη μας, όλο το πλανητικό σύστημα δέχεται ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πάρα πολύ θερμός ο ήλιος. Δηλαδή ο ήλιος στο εσωτερικό του έχει θερμοκρασία που φτάνει πάνω από 10-12 εκατομμύρια βαθμούς. Στην επιφάνειά του η θερμοκρασία τέλος πάντων πέφτει και στην επιφάνειά του η θερμοκρασία του ήλιου είναι ας πούμε 6.000 βαθμοί. Γι' αυτό και οι διαστημόπλοι, οι διαστημικές συσκευές δεν μπορούν να πάνε πάνω στον ήλιο. Ό,τι του πλησιάζει προφανώς καίγεται. Λοιπόν, είναι ο ήλιος μας ένα αστέρι, παράγει φως, παράγει ακτινοβολία, φτάνει μέχρι εμάς. Και ο ήλιος δεν είναι κάτι σταθερό, δηλαδή δεν είναι απλά μια πύρινη σφαίρα που είναι σταθερή, αμετάκλητη. Διάφορα φαινόμενα συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό του ήλιου και στην εξωτερική ατμόσφαιρά του. Ο ήλιος εκπέμπει φως, εκπέμπει ενέργεια, εκπέμπει όμως και σωματίδια, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, τέλος πάντων φορτισμένα σωματίδια, τα οποία εξέρχονται από το εσωτερικό του ήλιου. Επειδή ο ήλιος τώρα έχει μαγνητικό πεδίο, τα μαγνητικά πεδία τα συναντούμε συχνά στο διάστημα, αυτά τα σωματίδια ταξιδεύουν από τον ήλιο μέσα σε όλο το πλανητικό σύστημα και φτάνουν και μέχρι τη γη μας, η οποία η γη μας σε σχέση με τον ήλιο είναι πολύ πολύ μικρότερη. Οπότε ο ήλιος εκπέμπει φως, εκπέμπει σωματίδια, εκτινάσει μάζα ουσιαστικά, εκτινάσει υλικό από το σώμα του, το οποίο ταξιδεύει και αυτό το υλικό φτάνει στη γη. Τα σωματίδια αυτά που παίρνει ο ήλιος. Σωματίδια, όταν λέω σωματίδια, μικροσκοπικά σωματίδια δεν τα βλέπουμε, αλλά τα καταγράφουν οι δορυφόροι, ξέρουν με τι ταχύτητα φεύγουν από τον ήλιο, με τι ενέργειες, τι πυκνότητα έχουν, και αυτά ταξιδεύουν και φτάνουν και μέχρι τη γη. Όλα αυτά όμως τα σωματίδια και η ακτινοβολία και η ενέργεια που κουβαλάνε από τον ήλιο, αν έπεφταν όλα πάνω στη γη μας, δεν θα υπήρχε καν, δεν θα υπήρχε ζωή, αυτά είναι επιβλαβή. Και η γη μας ευτυχώς από την πλευρά της έχει κάτι που την προστατεύει από αυτή την επιβλαβή ακτινοβολία του ήλιου. Και αυτό που προστατεύει τη γη μας σαν μια σπίδα, σαν μια θωράκιση, είναι το μαγνητικό της πεδίο.
η γη έχει μαγνητικό πεδίο, όπως ένας μαγνήτης έχει μαγνητικό πεδίο και μπορεί να έχει τέτοια φορτισμένα σωμάτια, έτσι και η γη μας έχει μαγνητικό πεδίο και όλη αυτή η ροή από σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο, όταν πλησιάζουν τον πλανήτη μας, τα περισσότερα ευτυχώς αποκρούονται και φεύγουν και συνεχίζουν την πορεία τους στο διάστημα και δεν πέφτουν μέσα στη γη να διαρρεύσουν το σώμα μας, τον οργανισμό μας, τα ζώα, τα φυτά, που θα ήταν πολύ αρνητικές οι συνέπειες. Οπότε προστατεύεται η γη από την ηλιακή ακτινοβολία. Προχωράω λίγο γρήγορα την εικόνα, γιατί ο λόγος μου δεν ταυτίζεται με την εικόνα. Οπότε όλα αυτά που φεύγουν από τον ήλιο, θα λένε παιδιά ηλιακό άνεμο. Είναι μια πιο σύγχρονη ορολογία της διαστημικής φυσικής, όπου ο ηλιακός άνεμος φεύγει από τον ήλιο όλες αυτές τις ώρες, ταξιδεύει και φτάνει σε εμάς. Όταν λοιπόν τέτοια μικροσκοπικά σωματίδια φτάνουν στη γη και μπαίνουν στο μαγνητικό της πεδίο που έχει πολύ μεγάλη ένταση, πολλές φορές την ακτίνα της γης, 20 φορές την ακτίνα της γης, εκτείνεται στο διάστημα το μαγνητικό πεδίο της γης. Ερχόμενα λοιπόν αυτά τα σωματίδια, κάποια καταφέρνουν και μπαίνουν μέσα στο μαγνητικό πεδίο της γης, ταξιδεύουν και καταλήγουν και μέχρι την ατμόσφαιρα. Και όταν τέτοια σωματίδια φτάσουν μέσα στην ατμόσφαιρα της γης και χτυπήσουν πάνω στα άτομα και τα μόλια της γης ατμόσφαιρας, δημιουργείται ένα φαινόμενο. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Το φαινόμενο που λέμε σέλας. Έχετε ακούσει για το σέλας, το βόρειο και τον άνθρωπο σέλας, που φαντάζει στον ουρανό πράσινο, κοκκινοπό, έχει έτσι τέτοια χρώματα και το παρατηρούν βέβαια οι άνθρωποι που είναι κυρίως στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Στην Ελλάδα δεν παρατηρούμε ποτέ σέλας, είναι πολύ σπάνιο να συμβεί. Αλλά το σέλας είναι ένα φαινόμενο που είναι αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης του ήλιου, τα σωματίδια που στέλνει ο ήλιος και καταλήγουν στη γη. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτά τα σωμάτια ταξιδεύουν στο μαγνητικό πεδίο της γης, οι δορυφόροι, που υπάρχουν πάνω από 2.000 δορυφόροι που γυρνάνε γύρω από τη γη μας και εκτελούν διάφορες εργασίες και επιστημονικές και μετεωρολογική και τηλεπικοινωνιακή για το διαδίκτυο, για τα GPS, αυτοί οι δορυφόροι λοιπόν καταγράφουν ότι όταν αυτά τα σωμάτια που έρχονται από τον ήλιο ταξιδεύουν και επιταχύνονται και κινούνται μέσα στο μαγνητικό πεδίο της γης, εκπέμπουν ακτινοβολία και εκπέμπουν ραδιοφωνικά μαγικήματος, ραδιοσήματα. Οπότε αυτή η ραδιοφωνική ακτινοβολία, αν κάποιος την καταγράψει σε ένα ειδικό μηχάνημα και τη μετατρέψει σε ήχο, αυτά που ακούσαμε πριν, αυτά τα δύο δείγματα ήχων, είναι ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα σωματίδια του ήλιου που καταλήγουν στον χώρο γύρω από τη γη και ακούγονται ως εξής. Και αυτά είναι αρχεία ήχου, τα οποία μπορεί και ένας να μπει στον υπολογιστή του σε διάφορες αποστολές της NASA, ερευνητικές, και να τα κατεβάσει όπως τα κατέβασαν δορυφόροι και να τους ακούσει αυτούς τους ψήφους. Και ανάλογα από ποια περιοχή της γης δημιουργούνται, τι είδος σωματίδια είναι αυτά που επιταχύνονται, τι ενέργειες έχουν, δημιουργείται ένας διαφορετικός ήχος. Παρακαλώ. Λοιπόν, πολύ καλό. Sounds of space ή magnetospheric, μαγνητόσφαιρα, ήχη από τη μαγνητόσφαιρα της γης, ήχη του διαστήματος ή ο ήχος της μαγνητικής καταιγίδας. Λέω μαγνητικής γιατί και καταιγίδας, και αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να πω, γιατί όταν ο ηλιακός άνεμος τρέχει, πέφτει πάνω στη γη, πέφτει πάνω στο μαγνητικό μας πεδίο, δημιουργεί διαταραχές. Εκεί που το μαγνητικό πεδίο είναι πιο ήρεμο, όταν ο ήλιος είναι πιο ενεργός, γιατί δεν είναι πάντα ο ήλιος το ίδιο ενεργός, άλλες φορές είναι περισσότερο, άλλες είναι λιγότερο, διαταράσσει το μαγνητικό πεδίο της γης και αυτές οι μεταβολές του μαγνητικού πεδίου τις λέμε μαγνητικές καταιγίδες ή ηλιακές καταιγίδες. Και όταν συμβαίνει μια ηλιακή καταιγίδα και διαταράσσεται το μαγνητικό πεδίο της γης, αυτά τα φαινόμενα είναι πιο έντονα. Οπότε οι δορυφόροι καταγράφουν αυτά τα φαινόμενα και καταγράφουν και ήχους. Οπότε η λέξη είναι που θα ψάξεις είναι μαγνητική καταιγίδα, αλλά παράγονται ήχοι και από άλλα φαινόμενα που θα πω λίγο πιο μετά.
Οπότε η έκθεση παιδιά είναι αυτό, ο ήχος του διαστήματος, sounds of space, μαγνητικές καταιγίδες. Λοιπόν, και πρώτη φορά αυτές οι μαγνητικές καταιγίδες καταγράφησαν το 1806 από έναν Γερμανό φυσικό, τον Alexander von Humboldt, ο οποίος παρατήρησε στο έδαφος, γιατί τότε δεν υπήρχαν ακόμα δολοφόροι, το 1806, παρατήρησε στο έδαφος να μεταβάλλει το μαγνητικό πεδίο. Και πώς κάποιος μπορεί στο έδαφος να παρατηρήσει αν αλλάζει το μαγνητικό πεδίο της γης? Είναι ένα πολύ απλό όργανο που κατευθύνεται με βάση την πυξίδα. Είχε λοιπόν ουσιαστικά μια πυξίδα, αυτό που το λέμε μαγνητόμετρο, που έβλεπε σε κάποιες στιγμές να μεταβάλλεται πολύ έντονα το μαγνητικό πεδίο της γης. Και τα είπε αυτά τα φαινόμενα μαγνητικές καταιγίδες, γιατί ήταν πολύ βίαιες και γρήγορες οι μεταβολές. Σήμερα ξέρουμε ότι προκαλούνται από τον ήλιο τελικά. Λοιπόν, και θέλω να ακούσουμε τώρα εδώ μια περίπτωση που έχει γίνει αυτό το φαινόμενο της ηχοποίησης. Έχουμε κάνει ήχο μια περίοδο της ασκητής μαγνητικής καταιγίδας. Ακούστε πρώτα και θα σας πω πώς έγινε αυτή η μεταβολή. Εκπέμπουν γύρω από το μαγνητικό πεδίο της γης και παίρνουμε κατευθείαν
ένα άκουσμα. Και εδώ το παράδειγμα που ακούσαμε στην αρχή. Κάποιο παιδάκι στο σχολείο που λέει ότι μοιάζει με ο ρίχος αυτός με τα παιδικά. Το λίγο μικρός. Λοιπόν, δεν έχει άδικο γιατί αυτοί οι ήχοι εκπέμπονται και του κατέγραψαν πρώτη φορά αυτού, λέγονται σφυρίγματα, whiskers στα αγγλικά. Μπράβο, τα κατέγραψαν πρώτη φορά μετά το 40 κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κεραυνών και ατμοσφαιρικών φαινομένων. Γιατί εκπέμπονται και από την ατμόσφαιρα χαμηλά με τόσο ψηλά στο μαγνητικό πεδίο. Έχω κάποια παραδείγματα. Έχω κάποια παραδείγματα από προσωπικής έρευνας και εμπειρίας τέλος πάντων που έχω ασχοληθεί με τον ραδιοαστεχνικό και κάποτε κάνουμε κάποια πειράματα για να ακούσουμε ήχους από το σύμπαν με κάποιους δέκτες και κάποια τρανσβέρτερ και με συγκεκριμένες μοίρες με κεραίες οι οποίες για να κάνεις λήψη τέλος πάντων από διάφορους πλανήτες τους ήχους χρειάζονται κάποιες τεχνικές και κάποια μύτη, κάποιο μύτη σχήματος μέσα της κεραίας και συγκεκριμένες μοίρες ώστε να μπορέσεις να ακούσεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, χαίρομαι. Ουσιαστικά αυτή είναι η τεχνική, δηλαδή οι ραδιοαστρονόμοι και οι ερασιτέχνες ραδιοαστρονόμοι ουσιαστικά έχουν μια κεραία, τη στρέφει όπως είπε ο κύριος σε διάφορα σημεία στον ουρανό και παίρνουν τα σήματα. Έχει συγκεκριμένο κάθε πλανήτη. Συγγνώμη που έτσι παρεμβαίνω τώρα. Ο κάθε πλανήτη έχει συγκεκριμένες μοίρες με βάση τη φορά της γης που θα το ακούσει αυτό. Και συγκεκριμένα αστέρια. Και συγκεκριμένα αστέρια δεν μπορεί να πει ότι πάνω από το τώρα από το Μάρι, ξέρω εγώ, το Μάρι. Πρέπει να ξέρει που θα στοχεύσει. Πρέπει να ξέρει που θα στοχεύσει και να περιμένει ώρες πολλές φορές. Α, ναι, πολύ ωραία. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, οπότε αυτά έτσι καταγράψαν και επειδή θα συνεχίσω με κάποια αστέρια που εκπέμπουν πολύ ισχυρή ραδιοφωνική ακτινοβολία και θα πω πώς λέγεστε. Εγώ από τον Γιάννη Γιάννης. Που λέει ο αγαπητός ο Γιάννης. Θα ξέρει σίγουρα τους Φάρσας. Βέβαια. Που είναι αστέρες ζετρονίων. Αστέρες ζετρονίων. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα όχι μόνο ραδιοερασιτέχνη αστρονόμου, αλλά και ραδιοερασιτέχνη αστρονόμου. Όχι, εγώ τα έκανα καθαρά από θέμα χόμπι και θέμα ενδιαφέρον γιατί πάντα μου άρεσε να εξαιρετώ και να δω τι υπάρχει παραπέρα. Πολύ ωραία. Καθαρά δική μου. Είναι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι έτσι ξεκινάνε, αλλά εξελίσσονται πολλές φορές. Άνθρωποι που λέει το κάνω από το προσωπικό μου και εξελίσσονται να συνεργάζονται και με επαγγελματίες και να ανακαλύπτουν πράγματα και να βρίσκουν καινούργια πράγματα που άλλοι δεν τα έχουν δει. Κάποτε ήμουν ακυραμμένο σε ένα σελίδι. Στο σελίδι. Λοιπόν, άλλο παράδειγμα. Αυτό είναι λίγο πάλι από το μαγνητό σου ερευνητή. Αυτό με τι θα έλεγε, λέγε το έτσι. Ναι. Είναι ήχοι που δεν παράγονται στην κουζίνα μας και από το κόλμα, αλλά στο διάστημα.
Ναι. Λοιπόν, και θέλω να προχωρήσω τώρα στους αστέρες. Δεν θα πω για τη δύστημη καιρό, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Λοιπόν, μπορεί στο τέλος έχω ένα παράδειγμα έτσι μαγνητικής καταιγίδας, ίσως να βάλουμε αυτό. Αυτό είναι μια ηχοποίηση, κρατάει αρκετά, όπου πριν τη βάλει στο γέλι, να πω ότι μια πολύ ισχυρή μαγνητική καταιγίδα, δηλαδή μια ισχυρή μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της γης, είχε γίνει το 1989 στον Καναδά, όπου τι αποτέλεσμα έχει. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε τους ήχους και να περιγράφουμε το φαινόμενο με αυτόν τον τρόπο, αλλά όταν είναι μια ισχυρή μαγνητική καταιγίδα και διαταράσσεται το μαγνητικό πεδίο της γης μας, έχουμε επιπτώσεις στη γη, μας επηρεάζει κάπου. Αν μας επηρεάζει κάπου, δηλαδή το περιγράφουμε σαν φυσικό φαινόμενο, ο ήλιος μας επηρεάζει, στέλνει σωματίδια, διαταράσσει το μαγνητικό πεδίο της γης, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες συνδέσεις με το κλίμα, αλλά πιο ισχυρές επιρροές. Μπράβο, στις επικοινωνίες, στα ραδιοσήματα μπορεί να διακόπτονται, στους δορυφόρους που ταξιδεύουν γύρω από τη γη. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, οι δορυφόροι ταξιδεύουν στο διάστημα και εκτελούν διάφορες εργασίες. Όταν είναι μια μαγνητική καταιγίδα και τέτοια σωματίδια έρχονται από τον ήλιο και πέσουν αυτά τα σωματίδια πάνω στο δορυφόρο, μπορούν να καταστρέψουν σημαντικά λειτουργικά συστήματα. Και ο δορυφόρος να πάθει βλάβη, να καταστραφεί τελείως, έχει συμβεί και αυτό, να τεθεί εκτός λειτουργίας. Οπότε, αν είναι δορυφόρος στην επικοινωνία, να μην έχουμε εμείς σήματα στο τηλέφωνό μας. Αν είναι δορυφόρος που έχει να κάνει με πλοήγηση, να μην λειτουργούν τα GPS στο έδαφος. Πριν 100 χρόνια, πριν 90 χρόνια, που δεν είχαμε τεχνολογία που εξαρτάται από το διάστημα και από τους δορυφόρους, δεν μας έλεγε αν συμβεί μια μαγνητική καταιγίδα, γιατί δεν επηρέαζε την καθημερινότητά μας. Σήμερα όμως μας επηρεάζει στα κινητά, στην πλοήγηση, στη μετεωρολογία, να μην έχουμε καλές προβλέψεις. Οπότε επηρεάζει το διάστημα στην κίνηση και τη λειτουργία των δορυφόρων, επηρεάζει τους αστροναύτες, άνθρωποι που εργάζονται στο διάστημα. Και όταν ένας αστροναύτης είναι έξω από τον διαστημικό σταθμό και κάνει κάποια εργασία και συμβεί μια μαγνητική καταιγίδα, αυτός δεν πρέπει να είναι εκεί. Ή πρέπει να ξέρουμε τι υλικό θα έχει η στολή του, να είναι κατάλληλα προστατευμένος, ούτως ώστε να μην τον διαρρεύσουν αυτά τα σωματίδια από τον ήλιο, γιατί θα του προκαλέσουν βλάβες στο σώμα, στους ιστούς, στα ζωτικά του όργανα. Οπότε επηρεάζονται και οι αστροναύτες. Επηρεάζονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και με αεροπλάνα. Ιδίως αυτοί που ταξιδεύουν σε πολικές τροχές και περνάνε πάνω από τον Βόρειο Πόλο για να κόψουν δρόμο, ξέρω ποιο θα πάει από την Ευρώπη στην Αμερική και περνάς πάνω από τον πόλο, στις πολικές περιοχές, στον βόρειο και τον νότιο πόλο της γης, η ακτινοβολία που έρχεται από τον ήλιο είναι πιο ισχυρή. Οπότε πρέπει να ξέρουμε τι υλικά θα κατασκευάσουμε τα αεροπλάνα. Γι' αυτό και οι πτάμενοι παίρνουν σύνταξη νωρίς, γιατί επιβαρύνουν τον οργανισμό τους με αυτά τα ταξίδια. Μας επηρεάζει ο διαστημικός καιρός, αυτή η αλληλεπίδραση που είναι με τη γη, μας επηρεάζει και στο έδαφος πολλές φορές. Γιατί? Γιατί όταν μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο της γης, όταν μεταβάλλεται οποιοδήποτε μαγνητικό πεδίο, άνθρωποι εδώ πέρα, συνάδελφοι που είναι φυσικοί και όσοι θυμούνται από το σχολείο, ξέρουμε ότι η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου επάγει ρεύματα, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά ρεύματα που δημιουργούνται στο έδαφος. Και όταν αυτά είναι ισχυρά τα ρεύματα και διαρρεύσουν μεταλλικές σωλήνες, μεταφοράς, ξέρω εγώ, φυσικού αερίου ή τις γραμμές σιδηροδρόμων, έχει παρατηρηθεί, παιδιά, ότι σε βόρειες χώρες αυτοί οι σωλήνες, αυτά τα μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να αλλοιωθούν, να στραβώσουν, να λιώσουν εξαιτίας μιας μαγνητικής καταιγίδας. Και ο λόγος δεν είναι ήλιος, ο λόγος είναι το κοντινό μας διάστημα. Και το 1989, επειδή είχε γίνει μια πολύ ισχυρή μαγνητική καταιγίδα στο Καναδά, τέτοια ρεύματα διέρευσαν σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος έναν μεγάλο μετασχηματιστή. Και έλειωσε ο μετασχηματιστής και οι άνθρωποι στον Καναδά, στο Κεμπέκ, είχαν blackout για 9 ώρες. Και ο λόγος ήταν μια μαγνητική καταιγίδα. Ο λόγος ερχόταν πολύ πιο έξω από τη γη μας. Οπότε μας ενδιαφέρει σήμερα να μπορούμε να προβλέπουμε τον διαστημικό καιρό.
Πότε θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες? Πρέπει να θέσουμε εκτός λειτουργίας κάποιους δορυφόρους, να κλείσουμε κάποια λειτουργικά συστήματά τους για να μην καταστραφούν. Οπότε είναι ένα θέμα σύγχρονο. Τα τελευταία 60 χρόνια αναπτύχθηκε η διαστημική φυσική και ο σκοπός είναι να προβλέπουμε αυτά τα φαινόμενα για να προστατεύουμε την τεχνολογία μας και στο διάστημα και στο έδαφος πια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μελετάμε τον διαστημικό καιρό. Και δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε σωστά πάντα. Εδώ τον καιρό το μετεωρολογικό δεν μπορούμε να προβλέψουμε απολύτως σωστά. Όσο μάλλον αυτό που είναι πιο δύσκολο και πιο πολύ παραμετρικό πρόβλημα. Κάτι ήθελες να πεις, ο Γιάννης? Βασικά, ένας τρόπος για να δεις όταν έχει τέτοια καταιγίδα, που οι περισσότεροι το έχουν παρατηρήσει, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν γιατί γίνεται αυτό, είναι καθαρά στο θέμα των ραδιοκυμάτων. Όταν έχουμε καταιγίδα τέτοια που αλλάζει η διάδοση, πολλές φορές μπορεί να ακούς κάποιους σταθμούς στο ραδιόφωνο και μετά τους χάνεις. Και λες, ή τους ξανακούς πάλι και τους ακούς πολύ πιο έντονα. Ναι. Ή ακούς, ξέρω εγώ, ακόμα και στην πάντα των FM, σε ένα ραδιόφωνο που μπορεί να έχει στα χέρια σου μέσα στην παραλία και βλέπεις ότι ακούς μέσα φορά από αυτό το σταθμό, κι όμως τον ακούς. Έχει δίκιο. Αλλάζει η διάδοση. Η διάδοση βάσει της καταιγίδας. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, να πούμε και δύο κουβέντες για τα πάρθας. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, γιατί καθυστερήσαμε να αρχίσουμε. Και μη σας κουράσουμε παραπάνω από αυτό που πρέπει. Για να βγούμε και έξω. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσω. Θα πω δύο κουβέντες για τα πάρθας, επειδή είναι αστέρια, τα οποία δεν απέχουν πολύ μακριά από τη Γη. Είναι αστέρες νετρονίων, που είναι πολύ γρήγορα περιστρεφόμενα αστέρια. Γυρνάνε γύρω από τον εαυτό τους, μέσα σε δευτερόλεπτα, και τα πιο γρήγορα γυρνάνε μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και καθώς περιστρέφονται, έχουν μικρή ακτίνα, μερικά χιλιόμετρα, εκπέμπουν πολύ ισχυρά ραδιοκύματα, ραδιοφωνικά σήματα, από τους πόλους, από τον βόρειο και τον νότιο. Και όταν αυτά τα ραδιοσήματα έρχονται στη Γη και έχουμε μια μεγάλη κεραία, η οποία τη λέμε ραδιοτηλεσκόπιο, εμείς παίρνουμε ένα παλμό. Το πολύ εντυπωσιακό με αυτά τα αστέρια είναι ότι έρχονται πολύ περιοδικά. Και όταν ανακαλύφθηκαν το 1946 στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια, το χέρι με το ραδιοτηλεσκόπιο της σε κάποιο σημείο του ουρανού και έκανε ένα σήμα απόλυτα ακριβές. Κάθε μερικά δευτερόλεπτα έρχονταν ένας παλμός. Τακ, 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 τακ. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν οι αστρονόμοι, αυτοί που είδαν αυτή την πληροφορία, τι ήταν? Ότι έκανε ένα σήμα τόσο περιοδικό. Κάτσε, έχω ένα παράδειγμα. Ηχητικό, κάτσε. Εδώ το παράδειγμα. Γιατί πραγματικά δεν υπήρχε ένας φυσικός μηχανισμός που να δικαιολογεί αυτό το φαινόμενο. Και λένε κάποιος μας στέλνει σήματα και πρέπει να τα κωδικοποιήσουμε. Βέβαια μετά κατάλαβαν ότι είναι τα αστέρια αυτά που περιστρέφονται και πήραν και βραβείο Νόμπελ για αυτή την ανακάλυψη. Και ανακάλυψαν τους αστέρες νετρονίων που περιστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ένας πολύ γρήγορος τέτοιος αστέρας περιστρέφεται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο 716 φορές γύρω από τον εαυτό του. Φανταστείτε. Οπότε τα σήματα που στέλνουν τόσο πυκνά που ακούμε έναν ήχο συνεχόμενο. Λοιπόν, παράδειγμα το επόμενο. Τώρα είναι ψηλές εντάσεις, Βαγγέλη, βοήθησε. Ήχος από έναν. Όσο γρήγορα
Max Planck Institute στη Βόλη, πήρε ένα σμήνος αστέρων. Που σμήνει αστέρων είναι πολλά αστέρια μαζί στην ίδια περιοχή του ουρανού. Όπως για παράδειγμα είναι η Πούλια. Η Πούλια, οι Πλειάδες, είναι 300 αστέρια μαζί. Είναι και κοντά το ένα με το άλλο, αλλά λειτουργούν βαρυτικά. Αυτός πήρε ένα σμήνος αστεριών, μια ομάδα αστέρων από το νότιο ημισφαίριο. Λέγεται Τουκάν. Και από όλα τα αστέρια που έχει μέσα, διάλεξε ποιοι είναι αστέρες διαδρομίων. Είναι αστέρες πάσα που περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Και την περιστροφή του καθενός, τη συχνότητα του καθενός, την έκανε ήχο. Δηλαδή μετέφερε στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων τις περιστροφές του κάθε πάσα για να μπορέσουμε να ακούσουμε αυτή τη σύνθεση. Οπότε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από αυτό το σμήνος αστέρων η πάλσα που έχει αυτοί οι αστέρες όταν συνηχούν όλοι μαζί. Σε μαθητές να μιλάζει για αστυνομία, να τους χρησιμοποιείς για μουσική σύνδεση. Και θα τελειώσω, δεν θα κάνω τη σύνδεση τώρα με τη φιλοσοφία, γιατί θέλω να βγούμε έξω. Θα τελειώσω πάλι με ένα τέτοιο άκουσμα που πάλι έχει ήχους από αστέρες διαδρομίων, από τα πάσας, που ένας συνθέτης, ο Αντώνης ο Παλάσκας, ηλεκτροακουστικής μουσικής, πήρε αυτούς τους ήχους και τους συνέθεσε, τους έβαλε με μια σειρά που αυτός ήθελε για να παράξει το αυτό το αποτέλεσμα.
χαίρομαι που συμφωνούμε. Τώρα τη σύνδεση με τη φιλοσοφία και τι είναι αυτό που ονόμαζα αρμονία των σφαιρών ή μουσική των σφαιρών και μουσική του σύμπαντος, ας την κάνουμε έξω, που θα είμαστε πρώτα σειρά, δεν θέλω να σας κρατήσω παραπάνω. Ναι. Για τους αστέρες Πάνσερ που είπατε καταρχάς, αυτά είναι αστέρια όπως ο ίδιος ο δικός μας, έτσι. Αυτόφωτα. Ωραία. Για το Σέλας, απλά μας επιστολής απορρίστε μας γίνεται στο τηλεφώνος. Για το Σέλας, γιατί αν είναι μια μαγνητική καταιγίδα τότε συμβαίνει συνήθως Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Έχει κάποια περιοδικότητα η μαγνητική καταιγίδα, δηλαδή. Αυτό είναι το ερώτημα και μια άλλη απορία είχα. Δεν είναι τόσο με τον ήχο, αλλά μου δημιουργήθηκε από αυτά τα ωραία που άκουσα και που αναφέρατε. Για τα πρωτόνια και όλα τα ηλεκτρόνια και αυτά που εκπέμπει ο ήλιος. Έρχονται προς τη γη. Η γη όμως έχει και βαρύτητα. Γύρω από τη βαρύτητα υπάρχει μια σφαίρα, στο πούμε, μαγνητική σφαίρα, δηλαδή. Που έχει ακριβώς, όχι, ακόμη πιο μακριά, που έχει αντίθετη λειτουργία από τη βαρύτητα. Από την αφαιρία. Ναι, γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι η βαρύτητα δεν τα έχει. Όχι, όλοι οι συμβουλίες. Λοιπόν, η βαρύτητα είναι μια δύναμη ηλεκτρική φυσικά. Αλλά αυτά έχουν τόσο μικρή μάζα που δεν είναι εξαγωγές με θεωρήτης, ένας κομίτης, ένα αντικείμενο που έχει βάρος και διάστημα να το τραβήξει εκεί και να πέφτει πάνω της. Τώρα ένα άτομο υδρογόνου, ένα άτομο ηλίου, πόσο βαρύ να είναι. Ουσιαστικά μεταφέρεται όχι μέσω της βαρύτητας, αλλά μέσω του μαγνητικού πεδίου. Δηλαδή το μαγνητικό πεδίο του ήλιου είναι που τα τραβάει από τον ήλιο και τα αναγκάζει, μετακινούνται και έρχονται στη γη. Και εκεί μπορεί να παγιδευτούν από το μαγνητικό πεδίο της γης και να μπουν μέσα. Αλλά τα περισσότερα δεν μπαίνουν μέσα στη γη. Είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος, ότι λειτουργεί σαν ασπίδα. Δηλαδή τα αποκρούει, ευτυχώς δηλαδή, και φεύγουν και συνεχίζουν τη διαδρομή τους και δεν πέφτουν στη γη. Γι' αυτό είναι που το μαγνητικό πεδίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, άλλοι πλανήτες όπως ο Άρης, που δεν έχει μαγνητικό πεδίο ή έχει τόσο ασθενές και τόσο αποσπασματικό, όλα αυτά τα σωματεία του ήλιου πέφτουν πάνω στον πλανήτη και ο πλανήτης έχει ενεργοποιηθεί. Δεν έχει ατμόσφαιρα, έχει πάρα πολύ αραιή, δεν έχει ζωή, τουλάχιστον σήμερα. Οπότε η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου σε έναν πλανήτη προστατεύει και τη δημιουργία της ζωής. Οπότε όταν ψάχνουμε για ζωή στο διάστημα σε άλλους πλανήτες, έξω πλανήτες, κοιτάμε και αν έχει μαγνητικό πεδίο. Γιατί αν δεν έχει μαγνητικό πεδίο, ό,τι στέλνει το κοντινό του αστέρι, ο ήλιος σε εμάς, άλλα αστέρια σε άλλους έξω πλανήτες, παρασέρει και την ατμόσφαιρα, εξατμίζει και το νερό και ερημοποιείται ένας πλανήτης. Άρα είναι πολύ βασική παράμετρος για την ύπαρξη ζωής και ύπαρξη του μαγνητικού πεδίου, εκτός από το μαγνητικό που υπάρχει, όπως είπαμε. Βασικά, το μαγνητικό πεδίο είναι ένα από τα πρώτα που... βασικά, το μαγνητικό πεδίο είναι ένα από τα πρώτα που κάνουν έρευνα σε έναν πλανήτη για να δουν αν από εκεί και πέρα υπάρχει ζωή ή οτιδήποτε. Είναι από τα κύρια, μάλλον, στην έρευνα. Εμείς μπορούμε να ενισχύσουμε το μαγνητικό πεδίο της γης, να είμαστε πιο ασφαλείς. Να το ενισχύσουμε. Λοιπόν, το μαγνητικό πεδίο της γης δημιουργείται από το εσωτερικό της, από τη Ρήνα της. Το μαγνητικό πεδίο έχουν πλανήτες που στο εσωτερικό τους έχουν λιωμένα μέταλλα από υψηλή θερμοκρασία και η γη μας έχει λιωμένα μέταλλα και καθώς περιστρέφεται δημιουργείται μαγνητικό πεδίο, όπως δημιουργείται στο δυναμό ενός σκοπιλάτου. Οπότε το πόσο ισχυρό το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας εξαρτάται από τον πυρήνα της γης και τα υλικά που έχει στο εσωτερικό της. Και εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε. Οπότε ή έχει μαγνητικό πεδίο ισχυρό ή δεν έχει. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το μεταβάλουμε. Αλλά κάτι που ρώτησε η επιστήμης πριν, αν μπορούμε να προβλέπουμε μια μαγνητική καταιγίδα, το Σέλας και το συνδέω με αυτό που είπε τώρα, είναι ότι έχουμε παρατηρήσει ότι κάθε 11 χρόνια ο ήλιος μας παρουσιάζει μια έξαρξη στα φαινόμενά του και μετά μια πτώση. Και αυτό για να κάνει το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια ο ήλιος έχει έντονα ηλιακά φαινόμενα, γιατί τα μαγνητικά πεδία πάνω στον ήλιο είναι έντονα. Οπότε κάθε 10 χρόνια έχουμε μεγάλη έξαρση στα ηλιακά φαινόμενα, οπότε μεταφέρονται και με μεγάλη έξαρση στη γη.
Οπότε, αν θέλει κάποιος να πάει και να παρατηρήσει σέλα σε πολλές χώρες, θα πάει όταν ο ήλιος είναι στο μέγιστό του, όχι στο ελάχιστο. Τώρα διανύαμε ελάχιστο και οδεύουμε προς το μέγιστο. Ενδιαφέρον, να κανονίσουμε ένα ταξίδι, δηλαδή με τον Γιάννη. Έτσι πρέπει να ξέρεις τι κανονίζει ένα ταξίδι. Γιατί όταν γυρίσει είναι από την έκρηξη του ηλίου προς εκεί. Ναι, οι ηλιακές καταιγίδες αυτές οι μεταβολές που θα φτάνουν στη γη, αυτές ξεκινάνε από τον ήλιο, διαδίδονται στο μεσοπλανητικό χώρο και καταλήγουν στο μαγνητικό πεδίο της γης και πολλές φορές και στο έδαφος. Τις λέμε μαγνητικές καταιγίδες όταν τις μελετάμε από τη γη. Τις λέμε ηλιακές όταν τα βλέπουμε τα φαινόμενα πάνω στον ήλιο. Αλλά υπάρχει μια σύνδεση από τον ήλιο μέχρι εδώ. Οπότε βλέπουμε τον ήλιο και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι θα καταλήξει στη γη μας από αυτή τη διαταραχή στον ήλιο. Αν να παθούμε καλά, δηλαδή κάποιον τηλεσκόπιο μέσα θάλασσα για να βλέπουν τα νετρόνια. Ναι, ένα τηλεσκόπιο νετρίνο είναι σωματεία που φεύγουν από τον ήλιο στην πύλο, επειδή έχει μεγάλο βάθος εκεί η θάλασσα, αλλά έχει σταματήσει το να λειτουργεί. Αυτό το πρόβλημα δεν τρέχει πια, γιατί έχει τελειώσει η χρηματοδότηση. Βασικό ήρθα. Εδώ κύριος ο συνάδελφος γνωρίζει. Λοιπόν, έχετε πολύ ωραίες ερωτήσεις και ενδιαφέρον. Κάτι ακόμα θέλει κάποιος να μιλήσει που δεν έχει πει κάτι και θέλει να το πει. Απορίες. Εκεί ο Μπρούλης, ο φίλος μας, πώς το λέει, Ιάσονα. Ιάσονα, είσαι ικανοποιημένος με τα αποψινά, αυτά που είπαμε. Ναι, δεν θα ήθελα. Καλό σημάδι. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε τώρα να πάμε πάνω σιγά σιγά για την προσοχή. Α, οκ, πριν πάμε πάνω, δεν έχουμε λόγο συντρίβου να μας οργανώσει λίγο. Στο μία συντορισμό, οργανώσαμε. Λοιπόν, θα παρακαλούσα την κυρία Αρνή Μαρθαλίτου να προσέχει να προσφέρει ένα μυστικό δώρο στην κυρία Μεταλλινού, στον Dr. Θεόρη Μεταλλινού, που μας τίμησε με την παρουσία της. Να σας διευκολύνει, να σας διευκολύνει.